Ένα μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου μπάσκετ και πινκ πονγκ διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και την υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στα πλαίσια του διαπολιτισμικού αθλητικού προγράμματος «Παίζουμε μαζί». Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να έρθουν σε επαφή μαθητές με διαφορετική εθνικότητα και κουλτούρα και μέσω του αθλητισμού να επικοινωνήσουν. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης αγαπά και καλλιεργεί τον αθλητισμό με όλες τις μορφές έκφρασης και έκφανσής του σε αθλητικές εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα σύγχρονες. Έτσι διοργανώσαμε μαζί με την Big Group ΑΕ το πρόγραμμα «Παίζουμε μαζί». Το ζητούμενο είναι μέσα από τις δράσεις του αθλητισμού να καταφέρουμε όλοι μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στη νέα γενιά να κατανοήσει ότι με το συνεργάζεστε και με το συνυπάρχουμε μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα απτά στην κοινωνία μας σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν αυτό που διαισθάνονται τα παιδιά, το παιχνίδι, να γίνει ένα μήνυμα για όλους μας στο «Παίζουμε μαζί». Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους. Είναι το πιο υγιές κομμάτι που μας έχει μείνει, είναι ο αθλητισμός και η θρησκεία μας. Κάποιοι προσπαθούν να μας τα χαλάσουν, λέω, αλλά δεν θα μπορέσουν. Γι' αυτό μέσα από τον αθλητισμό γινόμαστε καλύτεροι, τα παιδιά μας μεγαλώνουν καλύτερα, γίνονται πιο καλύτερα στην κοινωνία και εμείς εδώ Δήμο Αμπελόκηπη Μενεμένη έχουμε αυτή τη διάθεση, τα παιδιά όλα, τα σχολεία, οι γυμναστές, ο Δήμος εδώ, προσωπικά με τον Δήμαρχο τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, τον Δήμαρχό μας, ο οποίος ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό. Δίνουμε όλα τα χέρια και τα εφόδια στα παιδιά τα νέα, γιατί για την νεολαία είναι οι εγκαταστάσεις, να έχουμε καλές εγκαταστάσεις, να αθλούν τα παιδιά μας για να βγαίνουν πιο σωστά στην κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ταυτόχρονες διαπολιτισμικές εκδηλώσεις, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί και να αναπτυχθεί η δημιουργική συνεργασία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αναδεικνύοντας τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Κύριο μήνυμα, όχι στον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Το μίνι τουρνουά έχει έναν στόχο, ένα διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να αναδείξουμε από αυτές τις ομάδες που είχαμε δημιουργήσει τους νικητές. Άρα είναι το μήνυμα, όπως λέμε, του παιχνιδιού. Και από την άλλη πλευρά είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του αθλητικού κομματιού, όπου θα προσπαθήσουμε όλοι να γλεντήσουμε με γεύσεις αλβανικές, ελληνικές, γεωργιανές, ποντιακές, αλλά και ήχους που προέρχονται από τις αντίστοιχες χώρες. Θα είναι λοιπόν ένα πολυπολιτισμικό γλέντι όσων θα συμμετέχουν εκεί και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δώσουμε το μήνυμα το ότι η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να συμβάλλει σε μια αναπτυγμένη κοινωνία προς μια θετική κατεύθυνση ανάπτυξης και παραγωγικής διαδικασίας. Η κοινωνία η δική μας είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ως δήμαρχος μέτρησα επί τούτου, επειδή ασχολήθηκα για το με το συγκεκριμένο ζήτημα, περίπου 42 εθνικότητες. Πολίτες 42 εθνικοτήτων, σημειώστε το αυτό. Δεν παρουσιάστηκε κανένα απολύτως κρούσμα ρατσιστικής βίας ποτέ. Ο Δήμος είναι μια ανοιχτή αγκαλιά χωρίς διακρίσεις σε όλες τις λειτουργίες του προς όλους τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Το διαπολιτισμικό αθλητικό πρόγραμμα της σύμπραξης φορέων «Παίζουμε μαζί» θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου σε 3 ελληνικές πόλεις ταυτοχρόνως. Στην Αθήνα, την Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Η τελική των τουρνουά ποδοσφαίρου μπάσκετ και πινκ πονγκ θα διεξαχτούν 9 Ιουνίου στο γήπεδο ΕΑΚ Αμπελοκήπων Μέγας Αλέξανδρος.